FX 22. FX 23. Ένα αχλαδάκι για να γίνει πολύ ανεβαστική αυτή η σαλάτα και θα πάρουμε και ένα τέλειο ζούμερο στα φίλια. Θα πάρουμε και μερικά μαρουλάκια για να φτιάξουμε τη φοβερή μας σαλάτα. Είναι αυτό. Πρέπει να δούμε μέσα στο μαρούλι. Είναι καλό, δεν είναι. Πολύ δύσκολη δουλειά να ανοίγεις ένα μαρούλι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι άμα το παλέψεις πολύ κάπως βγαίνει. Κοιτάζει να μην έχει μέσα σκουλικάκια. Γιατί εντάξει, άμα έχει πολλά σκουλικάκια, εντάξει, καλύτερα να το πιείς με μια τεκίνη. Τώρα θα πάρουμε τα καρύδια και θα δείξουμε πώς να τα σπάμε. Θα τα βάλουμε εδώ μέσα σε ένα πλαστικό και θα αρχίσουμε να τα κοπανάμε. Δεν γίνονται πολλά πράγματα. Έτσι όμως, προσπαθούμε να σπάσουμε το χέρι. Το φανταστικό αυτό καρύδι προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι αντικαρκυνικό. Κάνει και καλό στο δέρμα. Τι κάνει, τρυματίσαμε εδώ το καρυδάκι μας. Έχει γίνει τέλειο. Ας κόψουμε τώρα ένα ρόδι. Δεν έχω κόψει πολλές φορές ρόδια, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να τα πίνω σε καφέ. Τώρα αυτό το ρόδι δεν ξέρω αν θα μας βγει πολύ ωραίο. Για να δούμε. Καλό είναι, καλό. Παίρνουμε λίγο, το ανοίγουμε. Κάπως το χτυπάμε. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τα υλικά. Ας έρθει κάποιος να μας βοηθήσει να καθαρίσει το μιλαράκι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ας πάμε να φτιάξουμε τη φανταστική μας βινεγκρέτ. Θα ρίξουμε τη φανταστική μας μουστάρδα μας. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι λίγο ανορθόδοξο, αλλά αναγκαστικά θα βάλουμε το κουτάλι της μουστάρδας μέσα στο μέλι. Thank you.
βάλουμε λίγο. Και το τελευταίο βήμα για την βινεγκρέτ μας είναι ότι θα βάλουμε και από 2 κουταλιές, μα τι άλλο, ξύδι μπαλσάμικο. Αυτή ξύδι είναι. Να κατέβουμε όλα μαζί. Έτσι λίγο με το κουτάλι και μετά θα τα χτυπήσουμε σαν σέικα. Να κάνεις σαλάτα σπίτι σου. Σαλάτα, ναι, για ωραία. Και τώρα ας χτυπήσουμε λίγο. Δεν πάμε πολύ, εντάξει, και με ένα μιξεράκι και με το κουταλάκι και το πιπερνάκι γίνεται τέλεια. Θα κόψουμε και το μιλαράκι μας σε κήπους, θα το ρίξουμε μέσα. Της κυρίας Ελίζας εδώ θα ρίξουμε μέσα τη βινεγκρέτ μας. Θα δούμε. Ωραία. Ωπ, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Οι άλλοι μου κάνουν το Σταύρο με τις φορές. Κάνε το Σταύρο. Μπράβο, Σίλα. Σταύρωσε το. Τι να το σταυρώσουμε, όχι. Υπερβολή. Αυτά τα πράγματα είναι σίγουρο ότι θα γίνουν τέλεια. Για να δούμε το πρώτο δοκιμαστή. Πάρτε ένα πυρνάκι. Καλή είναι γιαγιά. Γλύκισμα. Καλή. Ωραία είναι. Θεϊκή. Με την πέτυχες, σιρίως. Τι. Σιρίως, την πέτυχες. Την πέτυχα, να πω κι εγώ. Ωραία είναι. Φάει και φάει. Φάει γιαγιά. Πάμε τώρα να κάνουμε και τη δεύτερη. Τη φρουτοσαλάτα. Με τα σταφύλια μας. Και τις μπανάνες μας. Εδώ, να ξεπλύνουμε λίγο το μαγικό μας σταφυλάκι. Όχι ότι έχει κάτι. Απλά έτσι για να είναι λίγο πιο δροσερό. Δεν το θέλουμε ολόκληρο το σταφύλι. Θα βγάλουμε μερικές ρούγες μόνο. Είναι και πολύ μεγάλο. Τι να το κάνουμε όλο. Για τους πολύ πελαλίδες, θα πρέπει τα σταφύλια να τα κόψουν έτσι στη μέση. Για να βγάζουν και πιο πολύ ζουμί. Και εδώ μπορείτε να βάλετε πολλά φρούτα. Ό,τι θέλετε. Εμείς εδώ θα βάλουμε μπανάνες. Εδώ όριμες. Εδώ πολύ όριμη μπανανούλα. Την κόψουμε λίγο έτσι με το χέρι. Ωπ, ενδιαφέρομαι εδώ. Μιλαράκι. Το ξέρω. Πάλι μήλο, το μήλο παντού. Κάνει πολύ καλό. Και καθαρίζει λίγο έτσι τον οργανισμό μέσα από τις πολλές τοξίνες. Γενικά ξέρω, τώρα τρώτε πολλά fast food, τρώτε σουβλάκια, πίτες. Θα μαγειρέψουμε καμιά φορά έτσι κανένα μπεργκεράκι. Αλλά αυτό που προτιμώ εγώ, τουλάχιστον για τώρα, μετά το καλοκαίρι, είναι να φάμε λίγα φρουτάκια. Το ακτινίδι, να σας πω την αρχή, δεν είμαι πολύ σίγουρη πως καθαρίζεται. Θα το προσπαθήσω λίγο. Πολύ όμορφο το ακτινίδιο. Έχω δει το κάνουν και στα νύχια, αλλά εντάξει, εμείς εδώ θέλουμε να το φάμε. Τι άλλο φρούτο έχουμε, για να δούμε. Πήραμε τα αγαπημένα μας φρούτα πριν. Θα κόψουμε λίγο μήλο και θα καθαρίσουμε και ένα χλαδάκι. Το πιο χρήσιμο εργαλείο από όλα. Δεν ξέρω να καθαρίσω τίποτα. Ούτε πατάτες, ούτε ντομάτες, ούτε χλάδια, ούτε μήλα. Αλλά αυτό κάνει όλη τη δουλειά για μένα. Και δεν χάνω και τίποτα από τη φλούδα. Ωπ, καταπληκτικό. Αχλαδάκι, τρυφερό, τρυφερό. Πρώτο πράγμα. Ωπ.
αναρωτιούνται εδώ. Και θα το αποτελειώσουμε. Θα βάλουμε μέσα λίγο λικέρ βερίκοπο. Τώρα που το βρήκαμε, πώς το φτιάξαμε, είναι λίγο μυστικό. Τώρα το χρωματάκι το βλέπεις. Είναι έτσι πορτοκαλί. Το άρωμα όμως δεν το καταλαβαίνεις. Βλέπω να πάρει τηλέφωνο την Κορσέρα, θες σαλάτες, κόρπα, το βίντεο. Θα πάρουμε καστανή ζάχαρη. Τα ίδια δεν είχαμε πάρει έτσι. Θα φτιάξουμε ένα γλυκό. Ίσως το πιο εύκολο γλυκό. Πότε να κατέψουμε. Για να δούμε. Όχι, βγαίνει ένα άρωμα. Λοιπόν, για να έρθει κάποιος στο κοινό να δοκιμάσει. Εδώ η Γιάννα. Γιάννα, έλα να μας πεις τη γνώμη σου. Πάρα πολύ ωραία. Αφού ο κόσμος καταβρόχθησε τις σαλάτες μας και πήρε τις βιταμίνες του σήμερα, πάει να πει ότι τελειώσαμε. Λοιπόν, είμαι η Ειρήνη και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Like και subscribe.